Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι από τα νευραλγικά υπουργεία της κυβέρνησης και ένα από τα υπουργεία που έχει κάνει την περισσότερη δουλειά και η οποία φαίνεται και όλα στους πολίτες πάρα πολύ άμεσα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είμαστε με τον Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος θα μας πει τα τελευταία νέα του Υπουργείου, αλλά και τι ετοιμάζεται και στην ασφαλιστική αγορά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σήμερα εδώ και να ξεκινήσουμε πριν πούμε τα δικά μας και για την ασφαλιστική αγορά, αλλά και για το χώρο της υγείας, λίγο την επικαιρότητα. Το υπερκομπιούτερ το οποίο συζητιέται, το Δέδαλος, τι είναι και πού βρισκόμαστε σήμερα? Δεν συζητιέται απλά, αφού σας ευχαριστήσω για την κουβέντα αυτή και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε για πιο εξειδικευμένα θέματα. Αλλά πλέον ο υπερυπολογιστής, ο Δέδαλος, έχει μπει σε φάση υλοποίησης, μιας και ο διαγωνισμός τρέχει κανονικά. Έως τις 2 Σεπτεμβρίου θα περιμένουμε τις εταιρείες να καταθέσουν προτάσεις για το υπολογιστικό κομμάτι. Ενώ παράλληλα τρέχουμε και την διαγωνιστική διαδικασία για τα κατασκευαστικά, για τα κτηριολογικά. Στο Λαύριο. Στην ουσία, τι είναι? Είναι η καρδιά του επόμενου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης του ελληνικού δημοσίου, της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα τρέχουμε διάφορα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, όμως δανειζόμαστε υπολογιστική ισχύ, δανειζόμαστε υπολογιστές και δεδομένα, χώρα αποθήκευσης δεδομένων από το εξωτερικό. Για λόγους εθνικής κυριαρχίας, αλλά και για λόγους κόστους, την ώρα αυτή στείλουμε δικές μας υποδομές. Η Ευρώπη ίδια θέλει να στήσει δικές της υποδομές, έτσι ώστε πλέον να είναι ακόμα πιο ανεξάρτητη στο κομμάτι αυτό των δράσεων και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ο Δέδαλος είναι ένα κομμάτι αυτού του ευρωπαϊκού σχεδιασμού και μάλιστα είναι ένα από τα 2-3 πιο ισχυρά συστήματα στην Ευρώπη. Σκοπός είναι εκεί πέρα ερευνητική κοινότητα, ακαδημαϊκή κοινότητα, το δημόσιο το ίδιο, αλλά και περαιτέρω κύκλοι, επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, η οποία θα μπορέσει μέσω επεξεργασίας δεδομένων να τους δώσει πλέον απτά αποτελέσματα για την καθημερινότητα, για την πολιτική προστασία, για τη δικαιοσύνη, την υγεία, για πολύ κρίσιμους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ξέρω ότι το Υπουργείο σας είναι υπεύθυνο ώστε να υλοποιούνται όλα αυτά τα έργα μεταξύ των Υπουργείων. Και ήθελα να ρωτήσω στο κομμάτι της υγείας και μιας και είπατε για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι ρόλο μπορεί να παίξει η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων στον τομέα της υγείας? Η υγεία νομίζω πως είναι, και μιας και είμαστε μέσα στο Euro, θα χρησιμοποιούσα ποδοσφαιρικό όρο, το παρεβάλλε, είναι ο πιο ξεκάθαρος τομέας στον οποίο πρέπει άμεσα να αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να χαράξουμε νέες πολιτικές. Η υγεία στην Ελλάδα έχει δεδομένα. Έχει δεδομένα από το σύστημα συνταγογράφησης, από το 2011-2012 και μετά. Έχουμε πολύ υλικό για να μπορέσουμε να τρέξουμε πρώτον διάφορες επιδημιολογικές και άλλες μελέτες. Να δούμε αν η συνταγογράφηση την ώρα αυτή καλώς υλοποιείται ή είχαμε, ας πούμε, παραδείγματα κακής χρήσης. Πρόσφατα, το προηγούμενο εξάμεινο, είχαμε 2-3-4 περιπτώσεις όπου ανακαλύφθηκαν απάτες βασισμένες στην συνταγογράφηση. Αλλά οι απάτες είναι το λιγότερο. Το πιο σημαντικό είναι πώς μπορούμε τα δεδομένα της υγείας να τα συνδυάσουμε με διατροφολογικά δεδομένα, περιβαλλοντολογικά δεδομένα, για να μπορέσουμε πλέον να πάρουμε χρήσιμη πληροφορία για να χαράξουμε τις επόμενες πολιτικές. Επίσης, με αφορμή τον Δέδαλο και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο αλλά και εξαιρετικά χρήσιμο κομμάτι χρήσης τεχνητής νοημοσύνης είναι τα απεικονιστικά, το πώς δηλαδή μπορούμε πλέον να επεξεργάζοντας χιλιάδες τέτοιες απεικονιστικές εξετάσεις να προωθήσουμε την έρευνα κατά του καρκίνου. Άρα η υγεία είναι ένα πολύ προνομιακό κομμάτι με το οποίο σήμερα μαζί με το Υπουργείο Υγείας ξεκινάμε να αντλούμε δεδομένα για να μπορέσουμε να χαράξουμε πολιτικές. Ποια έργα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας αυτή τη στιγμή? Είναι πάρα πολλά, είναι πάνω από 15-20 έργα και έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση των δεδομένων, με την ομογενοποίηση των συστημάτων των νοσοκομείων, με το πώς αναβαθμίζουμε τις υποδομές των νοσοκομείων, με ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό για την δυνατότητα πλέον κοινών στοιχείων σε σχέση με την αιμοδοσία σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικά έργα τα οποία πατάνε σε κάθε πτυχή λειτουργίας της υγείας, στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, αλλά και στον πυρήνα των δεδομένων που σήμερα η ΔΙΚΑ και το Υπουργείο Υγείας έχουν. Θα ήθελα να πάμε σε ένα application, το MyAuto, το οποίο σχετίζεται και με την ασφαλιστική αγορά. Πού βρισκόμαστε, αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, ακούμε για κάποια διασύνδεση που θα γίνει και με τις ασφαλιστικές εταιρείες, για κάποια δεδομένα. Πού είμαστε σε αυτό το σημείο? Είμαστε, νομίζω, στην κατάλληλη στιγμή. Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, την επόμενη εβδομάδα βγαίνει κάτι το οποίο είναι απόλυτα καινοτόμο. Είναι η πρώτη φορά που μέσω του GovWallet πάμε να κάνουμε το εξής πάρα πολύ απλό. Θέλουμε κάποια δεδομένα του πολίτη με την άδειά του να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα χρησιμοποιήσει ο πολίτης για να κάνει την δουλειά του,
την ζωή του πιο εύκολη. Δηλαδή, θέλει να κάνει ένα νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το αυτοκίνητό του. Αντί να πρέπει να στείλει, ακόμα και σε ψηφιακή μορφή, κάποια στοιχεία του, θα του έρχεται ένα μήνυμα στο wallet ότι για το νέο συμβόλαιο με την τάδε ασφαλιστική εταιρεία, για το οποίο έχετε συμφωνήσει, θέλουμε αυτά σας τα στοιχεία για εσάς ή το αυτοκίνητό σας. Συμφωνείτε να δοθούν. Ο πολίτης ελέγχει την ορθότητα των δεδομένων, θα συνενεί και πλέον το συμβόλαιο θα προχωρά χωρίς να σταλεί οποιοδήποτε έγχαρτο, προφανώς, αλλά και ψηφιακό αρχείο. Το consent, όπως λέμε, η συνένεση, ξεκινάει από την ασφαλιστική αγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι καταρχάς δεν θα γίνονται και πολλά λάθη που ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οπότε σίγουρα είναι προς την πολύ σωστή κατεύθυνση. Ξέρετε ότι πολλές φωτοτυπίες ταυτοτήτων, αδειών υπήρχαν γι' αυτό τον λόγο. Για να είναι ασφαλής ο χειριστής ότι θα εισάγει τα στοιχεία σωστά. Πλέον αυτό τελειώνει, τα στοιχεία έρχονται μόνα τους, κατευθείαν από το Μητρόπολιτο, με την άδεια του πολίτη και η ζωή και του πολίτη, η καθημερινότητά του, αλλά και η ορθότητα των στοιχείων για τις ασφαλιστικές εταιρείες πλέον θα είναι κάτι πλέον απόλυτα αυτονόητο. Τώρα, κύριε Υπουργέ, στην ασφαλιστική αγορά γίνονται και πολλές επενδύσεις και γενικότερα στη χώρα για να έρθει κάποιος απ' έξω να επενδύσει, να το πούμε έτσι λίγο απλά. Πέρα από όλα τα άλλα, είναι και το πώς, αν υπάρχουν προβλήματα, θα βρει το δίκιο του γρήγορα. Άρα, πάμε λίγο στα δικαστήρια και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε αυτό το κομμάτι, τι δράσεις γίνονται και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ώστε να γίνονται δουλειές πιο γρήγορα. Αν με ρωτάτε ποιο πεδίο της δημόσιας διοίκησης πραγματικά μας εξητάρει ή προσωπικά με εξητάρει, είναι αυτό ακριβώς της δικαιοσύνης. Γιατί στην υγεία και λόγω της εμπλοκής δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπάρχει εξέλιξη με τη χρήση τεχνολογίας. Η δικαιοσύνη είναι ένας πυρήνας της κοινωνικής ζωής, ο οποίος αφορά τον πολίτη, το κοινό περί δικαίου αίσθημα και τη δικαιοσύνη την ίδια. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά και χαίρομαι γιατί την ώρα αυτή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτό είναι απόλυτα αντιληπτό. Πέρα από τις ψηφιοποιήσεις, το έργο ψηφιοποίησης των αποφάσεων των δικαστηρίων είναι από τα μεγαλύτερα έργα. Ήδη οι εργολάβοι έχουν βρει τα σημεία αυτά στα δικαστικά μέγαρα, προκειμένου να μην βγάζουμε, να μην κουβαλάμε όλους αυτούς τους όγκους χαρτιών εκτός δικαστηρίων. Άρα, πρώτον, προχωράμε στην ψηφιοποίηση των αποφάσεων. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν πλέον οι λειτουργοί της δικαιοσύνης να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη, να μπορούν να αναζητήσουν και με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αποφάσεις του παρελθόντος για τα αστικά και ποινικά δικαστήρια, στα διοικητικά δικαστήρια είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Να μπορούν λοιπόν να έχουν όλη αυτή την ύλη, τον πλούτο των παλιών αποφάσεων στα χέρια τους. Φυσικά με μια πιο κωδικοποιημένη νομοθεσία, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να ψάχνουν και να συνδυάζουν νόμους. Και να μην κουβαλάμε βέβαια και όλο αυτό τον τόνο των χαρτιών που βλέπουμε με καροτσάκια σούπερ μάρκετ στα δικαστήρια σήμερα να διακινούνται. Η ψηφιοποίηση έρχεται για να λύσει αυτά τα ζητήματα, να κάνει τη ζωή προφανώς των δικαστών πιο εύκολη και σίγουρα και κυρίως αυτό, οι πολίτες να μπορούν να παίρνουν τις αποφάσεις τους πολύ πιο γρήγορα. Σήμερα είμαστε στις χώρες που έχουμε πολύ αργό ρυθμό απονομής δικαιοσύνης και αυτό πρέπει το βελτιώσουμε στο όνομα της δικαιοσύνης αλλά και στο όνομα της ανάπτυξης. Κύριε Υπουργέ, έχουμε μπει στον Ιούλιο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο κόσμος ήδη έχει ξεκινήσει τις διακοπές του και ήθελα να ρωτήσω το MyCost πώς πάει μέχρι σήμερα. Ήταν μια πολύ στοχευμένη, απλή αλλά και έξυπνη εφαρμογή η οποία ήρθε και αυτή να απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Το πρόβλημα πέρσι το είδαμε πολύ έντονα υπό τον μανδύα του κινήματος της πετσέτας, δηλαδή το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στις παραλίες, εάν θέλουν να πληρώσουν για ομπρέλα και ξαπλώστρα να το κάνουν, αλλά αν δεν θέλουν και θέλουν με την πετσέτα τους και την ομπρέλα τους να βρουν χώρο, να μπορέσουν να βρουν το χώρο αυτό. Νομοθετήθηκε καταρχάς ένα πολύ πιο ευνοϊκό πλαίσιο για ελεύθερες παραλίες, αλλά και οι δορυφορικές εικόνες που υπάρχουν και βέβαια μέσα στο καλοκαίρι θα τραβήξουμε, παράλληλα με τα πολύγωνα της ενοικίασης, στοιχεία τα οποία είχαμε, δηλαδή ξέραμε πόσα τετραγωνικά και με ποια γεωμετρία σε κάθε παραλία είχαν εκμισθωθεί. Αυτά τα δύο ανοιχτά και ελεύθερα δεδομένα συνδυάστηκαν. Οι πολίτες πλέον πηγαίνουν σε μια παραλία, μπορούν να πατήσουν το κουμπί παραλίες κοντά μου, να πάνε στην παραλία στην οποία είναι και να δουν αν το σημείο για το οποίο σήμερα του ζητάνε να πληρώσουν είναι ένα σημείο το οποίο νόμιμα έχει εκμισθωθεί σε κάποιον επιχειρηματία ή παράνομα αυτός ο επιχειρηματίας έχει αναπτύξει ξαπλώστερες και ομπρέλες, οπότε μπορεί να προβεί σε καταγγελία. Δεν μένουμε μόνο στις καταγγελίες των πολιτών, δεν είναι δουλειά των πολιτών ή δεν είναι αποκλειστική δουλειά των πολιτών να το κάνουν αυτό. Με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και εμείς σαρώνουμε κυρίως τα εμπορικά νησιά, προκειμένου και μόνοι μας να βρούμε τέτοιου είδους παραβιάσεις. Τώρα, ασχολείστε και με άλλα πράγματα και μπορούμε να φύγουμε λίγο από τις παραλίες, μπορούμε να φύγουμε λίγο από την Ελλάδα και να πάμε στο διάστημα. Εκεί τι γίνεται? Ξέρω ότι μετά από την συνέντευξή μας έχετε να υπογράψετε κάτι πολύ σημαντικό. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό?
Είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει και με τον ασφαλιστικό χώρο. Το καλοκαίρι βιώσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις με τεράστιες πυρκαγιές στη Ρόδο, στην Εύβοια. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε στον Εύρο, φέτος στην Εύβοια πέρυσι. Κάτι το οποίο επισήγησε στην ουσία τεράστιες αποζημιώσεις, φυσικές καταστροφές το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλία, πάλι με τον ασφαλιστικό κλάδο να πρέπει να σηκώσει ένα τεράστιο βάρος στις πλάτες του. Ανταλλάξαμε λοιπόν ένα δορυφορικό πρόγραμμα το οποίο είχε σχεδιαστεί με τις ανάγκες των προηγουμένων ετών και ήταν κυρίως τηλεπικοινωνιακό και το γυρίσαμε σε κάτι το οποίο πλέον φαίνεται από μόνο του ότι είναι η επόμενη μεγάλη ανάγκη και είναι η πολιτική προστασία και η κλιματική κρίση. Ένα σύστημα 15 μικροδορυφόρων ξεκινάει ιδιοκτησίας της Ελλάδος, άρα θα έχουμε τα δικά μας μάτια στο διάστημα, έτσι ώστε να μπορούμε πλέον να βοηθήσουμε την πολιτική προστασία, όχι με μία φωτογραφία κάθε δύο μέρες, περίπου τόση ήταν η συχνότητα του συστήματος Κοπέρνικους όταν περνούσε πάνω από την Ελλάδα, αλλά με πολύ τακτικό ρυθμό, ακόμα και κάθε τρεις ώρες, κάθε τέσσερις ώρες, να μπορούμε σε περιόδους που είναι κρίσιμο να έχουμε πληροφορία από το διάστημα, ακόμα και μέσω από σύννεφα, ακόμα και το βράδυ, με θερμικές κάμερες και όχι μόνο με οπτικές κάμερες, να έχουμε διαθέσιμη πληροφορία προκειμένου η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία να έχουν ακόμα περισσότερους τρόπους να περιορίσουν τις πυρκαγιές, κάτι στο οποίο φέτος φαίνεται ότι τα πάμε πάρα πολύ καλύτερα. Πλέον και με καινούργια εξελιγμένα μέσα, θεωρώ πως από το 26 και μετά που θα έχουν σηκωθεί οι δορυφόροι θα είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι, αλλά και αυτό το μεσοδιάστημα για φέτος και το χρόνο το καλοκαίρι, σε συμφωνία με τις εταιρείες οι οποίες πήραν τους διαγωνισμούς και επειδή δεν είναι οι πρώτοι δορυφόροι αυτοί που θα πετάξουν, θα μπορούμε να πάρουμε πολύ περισσότερα δεδομένα από υφιστάμενους δορυφόρους που υπάρχουν εκεί πάνω. Πολλοί ρωτάνε πού βλέπετε τον εαυτό σας σε 10 χρόνια από τώρα. Κάποιος άλλος θα ρώταγε πού βλέπετε να είναι η χώρα τεχνολογικά όταν τελειώσει η διακυβέρνηση μετά από 3 χρόνια. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς οραματίζεστε την Ελλάδα τεχνολογικά του αύριο. Νομίζω πως πλην της γυναίκας μου κανείς δεν νοιάζεται και των παιδιών μου που θα είμαι εδώ από 10 χρόνια και ελπίζω να είμαι εκεί πίσω στην πατρίδα μου στα Τρίκαλα. Αλλά μέχρι τότε οραματίζουμε μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί να είναι πιο κοντά στον πολίτη, η τεχνολογία να λύνει προβλήματα. Αγαπάω την τεχνολογία, ήταν οι σπουδές μου από επιλογή, αλλά δεν θέλω τεχνολογία για την τεχνολογία. Θέλω τεχνολογία για τον άνθρωπο, τα προβλήματα, την καθημερινότητα, την πολιτική προστασία, την ασφάλεια του πολίτη. Άρα να φέρουμε ακόμα περισσότερη τεχνολογία στο κινητό του πολίτη εφόσον μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Προφανώς να κρατήσουμε και παράλληλες γραμμές με φυσικό τρόπο, γιατί υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι δεν τα πάνε καλά με τεχνολογία και δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν από την επόμενη ψηφιακή Ελλάδα. Άρα δύο παράλληλους δρόμους, ψηφιακούς και αναλογικούς για όποιον θέλει να ακολουθήσει τον κλασικό τρόπο, αλλά τουλάχιστον να φύγουμε γρήγορα μπροστά, λύνοντας προβλήματα μικρά και μεγαλύτερα. Η τεχνολογία πλέον μπορεί να το κάνει, υπάρχει όραμα, υπάρχει μεθόδευση, υπάρχει ο τρόπος πλέον στην Ελλάδα να το πετύχουμε. Θέλει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, με ακόμη περισσότερη δουλειά. Ξέρετε, οι νεότεροι ηλικιακά πολίτες είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με τεχνολογία. Λίγο μεγαλύτεροι, πολλές φορές πέφτουν θύματα απάτης. Στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας, πώς προστατεύεται το δημόσιο σήμερα? Υπάρχουν και εδώ πέρα δύο πράγματα. Το ένα πράγμα έχει να κάνει, μια πρωτοβουλία έχει να κάνει με τα συστήματα. Πρέπει να φτιάξουμε ασφαλή συστήματα και να πιστεύουμε πως πάντα κάτι μας ξεφεύγει, αλίμον αν θεωρήσουμε πως τα έχουμε όλα τέλεια και δουλεύουν όλα τέλεια, γιατί πάντα οι άνθρωποι που ασχολούνται με κυβερνοεπιθέσεις είναι πάντα λίγο πιο μπροστά από την τεχνολογία. Άρα θα πρέπει κάθε μέρα, κάθε πρωί που ξυπνάμε, να έχουμε στο μυαλό μας τι μπορεί να μας έχει ξεφύγει. Το πρώτο λοιπόν είναι θωράκιση των συστημάτων και εδώ πέρα με τρία τουλάχιστον διακριτά προγράμματα θωρακίζουμε τα συστήματα, τα data center του δημοσίου αλλά και τις υποδομές. Το δεύτερο όμως έχει να κάνει με αυτό που λέτε, που είναι η γνώση, είναι η εκπαίδευση και η δεξιότητα των πολιτών. Μπορεί να έχουμε φτιάξει το πιο τέλειο σύστημα και κάποια στιγμή κάποιος να ανοίξει ένα email, να ανοίξει ένα αρχείο, να βάλει ένα USB που έχει φέρει από το σπίτι και να προκύψουν ζητήματα, πολύ σοβαρά ζητήματα για το κράτος, για την διατροφική αλυσίδα, για τη χημική βιομηχανία, για τις τηλεπικοινωνίες, στις τράπεζες. Είναι πάρα πολλοί οι τομείς και οι κρίσιμες υποδομές. Συνεπώς θέλει και τα δύο, να επιμείνουμε στην αναβάθμιση των συστημάτων, αλλά και
να τρέξουμε, που το κάνουμε ήδη, προγράμματα επιμόρφωσης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Ήδη στον αέρα είναι το πρόγραμμα με τους κοινωνικούς εταίρους για το πώς θα μπορέσουν να επιμορφώσουν τους ανθρώπους τους. Αλλά συνεχίζουμε μέσα στον Ιούλιο με μια νέα πρόσκληση που αφορά το δημόσιο τομέα, γιατί και η δημόσια λειτουργία θα πρέπει να είναι στην ίδια σελίδα σε σχέση με θέματα κυβερνοασφάλειας. Η ασφαλιστική αγορά έχει μελετήσει πάρα πολύ το θέμα εδώ και πολύ καιρό και την απασχολεί. Φαντάζομαι ότι θα την συμβουλεύεστε ή, εν πάση περιπτώσει, θα μπορείτε να δείτε κάποια παραδείγματα που έχει μελετήσει. Προφανώς και να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε στα τέλη Μαρτίου με μια ειδική νομοθεσία την οποία περάσαμε, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, με ανθρώπους αναγνωρισμένου κύρους, όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου πλέον αυτή η γνώση να γίνει κοινό κτήμα και να μπορέσουμε να ενώσουμε δυνάμεις απέναντι σε έναν εχθρό που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είναι πολύ σοβαρός και όταν κάποια εταιρεία αντιμετωπίσει τέτοιους προβλήματα και δεν έχει προετοιμαστεί, τότε πραγματικά μπορεί να καταστραφεί οριστικά. Το Υπουργείο σας κάνει πολύ σημαντικό έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και τη συζήτηση που είχαμε σήμερα εδώ. Ήταν χαρά μου.